Καλημερίζω για άλλη μια φορά την πρόεδρο του Αιματοκρίτη, κυρία Γεργιανάκη. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη βοήθεια, γιατρέ. Να μας δώσει λίγο το στίγμα αναφορικά με αυτές τις τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω, που είναι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα. Είπαμε ότι αυτό είναι πραγματικό δώρο ζωής. Σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα ξανά. Ακολουθεί ένα τετραήμερο ουσιαστικά αιμοδοσιών. Ξεκινάμε την Πέμπτη το πρωί. Θα είμαστε στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Φοιτητικούς Συλλόγους. Συνεχίζουμε το απόγευμα της Παρασκευής στο Φόδελε, στο γραφείο το κοινοτικό. Το Σάββατο η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία έξω από το Δημαρχείο στη Λότζια μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και την Κυριακή το πρωί θα βρισκόμαστε στο ενοριακό, στο πνευματικό κέντρο Γουρνών, όπου πάλι συνεργασία με την ενορία και τοπικούς συλλόγους καλούμε όλους τους αιμοδότες και παλιούς και όσους θέλουν να ξεκινήσουν αυτή την όμορφη προσφορά να προσέλθουν. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο φαίνεται στην καθημερινότητά μας από όλους όσους μπορούν να προσφέρουν πραγματικά αυτό το δώρο, δηλαδή το δικό τους το αίμα, για να σωθεί κάποιος άνθρωπος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρία Γεργιανάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί όσο πιο συχνά τα λέμε, τόσο πιο συχνά αντιλαμβάνομαι ότι έχουν αλλάξει πραγματικά πάρα πολύ τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και αλλάζουν. Ζήσαμε όλοι και μοιραστήκαμε μια πραγματικά πολύ συγκινητική συμμετοχή νέων κυρίως ανθρώπων, φοιτητών, μαθητών, με αφορμή τη τραγωδία των Τεμπών. Είναι τώρα στο δικό μας χέρι να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά κοντά στην αιμοδοσία, να ενημερώσουμε, να μιλήσουμε. Ήταν πραγματικά από τη μία συνταρακτικό να βλέπεις τόσους νέους ανθρώπους να προσέρχονται αυθόρμητα, ακόμα και όταν τους ενημερώνουμε ότι καλύφθηκαν οι ανάγκες, τα παιδιά συνέχιζαν να θέλουν να δώσουν. Από την άλλη πλευρά όμως αναδείχθηκε πόσο σημαντικό και πόσο ευθύνη μεγάλη έχουμε ως υπηρεσίες της αιμοδοσίας, ως εθελοντικοί φορείς, ακόμα και από τη δική σας πλευρά, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτή η συχνότητα με την οποία αναφερθήκατε κι εσείς να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί λείπει η ενημέρωση, όχι τόσο ως προς την αξία του θέματος, αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν μεγαλύτεροι και νεότεροι. Αυτό που μας λείπει είναι να γνωρίζουμε ως κοινωνία πώς αιμοδοτούμε, γιατί αιμοδοτούμε, γιατί έχει σημασία να το κάνουμε σε ένα τακτικό ήρεμο επίπεδο και όχι όταν χρειαστεί κάποιος. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να βάζουμε στο δημόσιο διάλογο, και αυτά φυσικά είναι θέματα που εμείς, και αυτό μας διαφοροποιεί, ξέρετε, από κάποιον άλλο φορέα που κάνει απλώς μια αιμοδοσία, που μιλάμε πάρα πολύ και στους νεότερους και στους παλιότερους αιμοδότες για να πάμε τα πράγματα ακριβώς λίγο μπροστά. Μάλιστα.